Θα το διαχειριστούμε. Ισχύει για εδώ. Το έξω πια είναι λίγο νέος πολύ κρύο. Οπότε σιγά σιγά θα μαζευόμαστε μέσα. Ποιοι θα μπορούν να μπουν τώρα μέσα στο καφέ ή στο εστιατόριο? Θα μπουν μόνο εμβολίες και ποιος θα το ελέγχει αυτό? Δεν είναι πολλά τα ερωτήματα. Το καλό για μας ακόμα ότι έχουμε ακόμα λίγο καιρό που μπορούμε να καθόμαστε έστω και με ένα ελαφρύ μπουκονάκι στους εξωτερικούς χώρους. Το κακό για τις ανεμβολίες είναι ότι δυστυχώς μέσα δεν μπορούν να μπουν στο κατάστημα. Μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι. Υπάρχει έλεγχος στην είσοδο του καταστήματος και πλέον υπάρχει και ταυτοπροσωπία, να το τονίσουμε αυτό, γιατί πολλοί μπαίνανε με διάφορα και χειρίες. Αυτό με την ταυτότητα που μας είχατε πει και την προηγούμενη φορά. Αρκετοί στην πόλη μας που μπαίνουν με πλαστά πιστοποιητικά ή κάποιους συγγενείς τους. Οπότε, ποιος το ελέγχει τώρα αυτό πράγμα, δηλαδή ας πούμε θέλω να καταστηματάρχης ή κάποιος αυτοπροσωπικό. Δηλαδή πρέπει να έχω την ταυτότητά μου μαζί, ας πούμε, για να... Βασικά ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχει ένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι εσύ να υπάρχει φωτογραφία. Δεν είναι δίπλωμα αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό τι δυσκολίες έχει, θα πιστεύετε ότι θα προκαλέσει στην λειτουργία? Προκαλεί δυσκολίες γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είναι εγκεκριμένο το καταστηματάρχης να ελέγχει ποιος μπαίνει. Για τα προσωπικά στοιχεία δεδομένα. Τα προσωπικά στοιχεία, αλλά καταλαβαίνω ότι να μπαίνουν με πλαστά, το έχουν κάνει κατά κόρον και είμαστε στη μισή πόλη και γνωρίζεις ότι δεν είναι αυτός που λέει το χαρτί. Καταλαβαίνεις ότι έχει κατηγορηθεί σε δύσκολη θέση, όχι για να επιβάλλει τον νόμο, δεν είμαστε εδώ για να επιβάλλουμε τον νόμο, είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις μας. Ναι, γιατί επισήμουν ποινές και χρηματικές και κλείσιμο. Και 7 μέρες είναι κλείσιμο. Μόλις βρουν κάποιον είναι 7 μέρες κλείσιμο. Δεν θα διακινδυνεύει κάποιος να βάζει άτομα έτσι μέσα. Βέβαια. Είναι αρκετά σοβαρές οι επιπτώσεις. Και δεν επιλέγουμε εμείς ποιους θα βάλουμε μέσα, αν θα το κατάστημα σαν μεικτό ή αμυγές όπως έκανε βγει κάποια στιγμή. Είναι μόνο για εμβολιασμένους μέσα. Επιλογή που μπορούμε να κάνουμε σαν καταστήματα είναι στους εξωτερικούς χώρους. Μπορούμε απλά, εγώ θέλω και στον εξωτερικό χώρο να είναι εμβολιασμένοι. Μόνο αυτό μπορεί να γίνει. Τίποτα άλλο. Ναι, γιατί ο Υπουργός μίλησε για αμυγός καταστήματα εμβολιασμένων και για τα μεικτά βέβαια. Αυτό που αναφέρατε, ότι θα υπάρχει το πρόβλημα για τους εσωτερικούς χώρους, θα απαγορεύεται. Μόνο στους εξωτερικούς. Αν θέλεις να κάνεις αμυγές, το κατάστημα σου σε εξωτερικό και σε εσωτερικό χώρο. Αυτό είναι ένα μέτρο που ανακοινώθηκε και θα έχει ισχύ για 15 μέρες. Και 15 μέρες από το Σάββατο. Ναι, θα επαναξελογηθούν τα πράγματα σε 15 ημέρες. Πιστεύετε ότι αυτό θα μειώσει την προσέλευση του κόσμου? Θα υπάρχει πρόβλημα στο... Σίγουρα οτιδήποτε μέτρο αφορά σε ότι δεν μπορούν να επισκεφθούν όλοι το χώρο σου, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο, ειδικά για το χειμώνα που οι χώροι λιγοστεύουν, που μπορείς να δεχτείς στον κόσμο, λόγω και του κρύου. Έχουμε και το τσιγάρο, το οποίο είχαμε δει πόση πτώση είχαμε. Ναι, και αυτό καλά βάζετε και το βάζετε. Εμβολιασμένοι και με τσιγάρο. Εμβολιασμένοι με τσιγάρο, έτσι αλλιώς με τσιγάρο δεν μπορείς να μπεις μετά. Εμβολιασμένοι με τσιγάρο και δεν είσαι και τσιγάρο. Ναι, διπλό το πρόβλημα της που θα αναφέρει η Μαρία και πολύ σωστά το αναφέρει, ότι απλά βλέπω να πηγαίνουν όλοι στο επίπεδο των ανεμβολίαστων γιατί θα καπνίζουν. Οπότε ο ανεμβολίαστος αντικαπνιστής θα έχει πρόβλημα. Μετά ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Όποιος κάτσει έξω με το κρύο πρέπει να είναι δύο πλευρές ανοιχτές. Εμείς βάζουμε λίγο νάιλο γιατί με το κρύο δεν μπορείς να το έχεις όλο το μαγαζί ανοιχτό που να κάτσει ο άνθρωπος. Καταλαβαίνεις και έχει πάλι και ο νόμος να σου πει αυτή δεν είναι πλευρά ανοιχτή γιατί έχει ένα φυτό, η άλλη δεν είναι πλευρά κλειστή, δεν είναι το έτσι το μαγαζί, είναι αλλιώς και καταλαβαίνεις και εκεί έχει πρόστιμα. Μάλιστα. Ναι, και οι καπνίζοντες και οι ανεμβολίαστοι και τέλος πάντων προκύπτουν ζητήματα εδώ. Ναι, παρόλο που ας πούμε στην περιοχή μας ένα μεγάλο ποσοστό είναι εμβολιασμένοι, δεν ξέρω τώρα με πονηρό τρόπο όμως καταλαβαίνω έτσι δανειζόμαστε αυτό το κορονοπάς τέλος πάντων. Το Βαγγέλη, ας πούμε, θα πάρω το πας και θα μπω μέσα. Οπότε εντάξει, θα πάρω το Βαγγέλη, θα πάρω τις ειρήνης παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν παίζει. Γίνεται έλεγχος στην είσοδο, λέει ο πρόεδρος. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχεις κάποια άλλη ερώτηση, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Θα ολοκληρώσω με αυτό. Δεν ξέρω, πρόεδρε, αν θες κάτι άλλο να μας πεις σχετικά με αυτό.
Ξεκινάει από το Σάββατο, λέμε. Ναι, αυτό που περιμένουμε. Αυτό που περιμένουμε να δούμε και το ΦΕΚ τι θα γράφει είναι που επιτρέπεται ο χορός, αυτό με τις όρθιες μέσα στο χώρο του μπαρ, αν είναι και το προσωπικό εμβολιασμένο. Αυτό είναι, ναι, σωστά, ναι, το δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε και έχουμε μια παρατήρηση πάνω του τι θα γράφει το ΦΕΚ, γιατί για ποιο προσωπικό εμβολιασμένο μιλάμε, για όλες τις επιχείρησες αυτό που αναγράφει ο πίνακας προσωπικού ή για το προσωπικό που δουλεύει εκείνη την ώρα στην επιχείρηση. Ναι, και είναι, υπάρχει και μια αντίφαση εδώ. Οι εργαζόμενοι να είναι, ας πούμε, ανεμβολίαστοι και να έρχονται με το rapid test, αλλά σαν πελάτες δεν θα μπορούν να μπουν. Δηλαδή είναι λίγο ξύμωρο, τρελό. Αυτό το πρόβλημα ήταν που είχε δημιουργηθεί. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις τον άλλον να δουλεύσει αν δεν θέλει. Όχι, δεν θέλει. Δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο για κάποιους λόγους. Δικούς του, δεν θέλει, έχει πρόβλημα υγείας, δεν μπορείς να το απαγορεύσεις τον άλλον να μην δουλεύσει. Ναι, λέω ότι είναι οξύμορο αυτό κάπως, έτσι. Είναι λίγο περίεργο το να με σερβίρει ο ανεμβολίαστος, ας πούμε, υπάλληλος, αλλά να μην μπορεί ο ίδιος να έρθει να απολαύσει τα καφέ μετά. Όταν σερβίρει, φοράει μάσκα. Εντάξει. Και ο ανεμβολίαστος άμα μπει μέσα με μάσκα. Όχι, πλέον αν ο ανεμβολιασμός δεν μπαίνει, αλλά λέμε τώρα, θα μπορούσε. Δεν φοράει μάσκα. Ναι, θα μπορούσε, λέω, να μπει με μάσκα. Και μπορεί να κινείται και στον χώρο με το νέο ΦΕΚ, ελεύθερα στον χώρο, χωρίς να σηκώνεται να πρέπει να πάει στην τουαλέτα να βάλει μάσκα. Mm-hmm. Αυτή η ανατροπή, η οποία έχει γίνει ευχάριστη ανατροπή σε σχέση με την μουσική των καταστημάτων που επιστρέφει και με την διακοπή της απαγόρευσης κυκλοφορίας, πιστεύετε ότι θα είναι ένα αντίβαρο στην δυσκολία που φέρνει αυτό το face control, να το χαρακτήσω, σε σχέση με εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους? Κοιτάξτε, το κάθε μέτρο καινούριο που παίρνετε που να άρει όποιους περιορισμούς είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντα. Το να έχει σε περιορισμούς, δηλαδή ουσιαστικά το πρόβλημα ποιο ήταν, να είσαι εμβολιασμένος και να είσαι σε μια περιοχή όπου δεν μπορείς να βγεις έξω, απαγορεύεται η κυκλοφορία. Άρα ποιος ο λόγος να μπεις σε αυτή τη διαδικασία να κάνεις το εμβόλιο που λες θα αποκτήσω την ελευθερία μου αν κάνω το εμβόλιο? Ναι, και είναι και μια πάγια αντίδραση, την οποία πολύ λογικά είχατε, ότι η απαγόρευση της μουσικής στα καταστήματα έφερνε μια σωρία προβλημάτων και στα καταστήματα αλλά και στους μουσικούς. Όταν δεν υπάρχουν μέτρα στήριξης και των καταστημάτων και των μουσικών και των υπαλλήλων των υπολείπων στα καταστήματα μας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να σταματάει μία ώρα να δουλέψει το κατάστημα, αν είναι βράδυ, γιατί κάποια καταστήματα ανοίγανε μία ώρα. Αυτή θα δουλέψουν. Δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος. Οπότε υπάρχει μια θετική εξέλιξη στο θέμα. Ναι. Απλά αυτή υπάρχει που δημιουργείται είναι η δυσκολία που αυστηροποιείται κατά κάποιο τρόπο και επικαιροποιείται η περίπτωση των εμβολιασμένων και εμβολίαστων για την είσοδο σε κλειστούς χώρους. Ωραία. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, Πρόεδρε. Έχει γίνει το αίτημα για παράταση στις πέργολες σε ένα χρόνο που λέγαμε και πριν? Είμαστε σε συζητήσεις. Γιατί τελειώνει ο χρόνος και με το Υπουργείο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν έχετε κάνει έτοιμα στο Υπουργείο. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι δεν έχετε κάνει καμία αίτηση και κανένας δεν ξέρει τι ζητάτε. Το λέτε έτσι μόνο για εμάς, ας πούμε, για ιστορική κατανάλωση τώρα αυτό, φαντάζομαι. Την πρώτη φορά πήραν παράταση. Ούτε εκεί είχαμε κάνει αίτημα. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ότι δεν χρειάζεται το αίτημα για να κάνεις πάρει την παράταση. Μάλλον θα το πάρετε αν δεν το κάνετε. Και πώς πήρατε την πρώτη φορά? Το αναδεικνύει ο Δήμος, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση. Ποιος θα το κάνει, δηλαδή ποιος θα ενημερώσει το Υπουργείο ότι χρειάζεστε παράταση ένα χρόνο? Είμαστε σε επικοινωνία και με το Υπουργείο και με τη διοίκηση με τον κ. Κοζηράκη. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια επικοινωνία με τους φορείς και τα Υπουργεία, ώστε να βρούμε λύση στο πρόβλημά μας. Η Κοζηράκη, λοιπόν, τι σας είπε η κυρία Κοζηράκη? Η οποία θα δεχθεί εντολή. Άρα εσείς θα πρέπει να το δώσετε αυτό στο Υπουργείο. Το οποίο δεν το έχετε δώσει. Έχουμε μιλήσει με τον Υπουργό. Μιλήσαν και τα καταστήματα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Υπουργό. Έχει γίνει επίσημο αίτημα, δηλαδή, στο Υπουργείο για να πάρει κάποια απόφαση. Τον Υπουργό έχει γίνει. Με τα λόγια? Όπως έγινε και την πρώτη φορά. Μάλιστα. Τα χαρτιά αυτά είναι για κάποιους που απλά θέλουν να το λένε για χαρτιά. Αν είναι τόσο πρόβλημα να κάνουμε χαρτιά, να το κάνουμε. Να.
Εμείς μιλάμε, κάναμε μια συνάντηση στα καταστήματα. Το επίσημο πάντως το χαρτί μένει. Τα γραπτά μένουν. Ο προφορικός λόγος δεν μένει, ξέρετε, είναι τα περνάει αέρας. Έχουμε έγγραφα και προς υπηρεσίες για συναντήσεις και δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση ακόμα. Να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και γνωρίζετε πολύ καλά που μας ακούνε, τι εννοούμε. Ωραία. Η κυρία Κοζηράκη τι σας είπε, το είδε θετικά, ας πούμε, μιας και είχατε συνάντηση, από ό,τι κατάλαβα. Η κυρία Κοζηράκη μας ενημέρωσε ότι ο σωματείο μας θα συμμετέχει στην επιτροπή του νησιού, αυτή που γίνεται τώρα, για την εποπτεία, για τη μετάβαση. Τι σημαίνει αυτό? Μας ενημέρωσε ότι σαν φορέα της πόλης θα συμμετέχουμε στην επιτροπή του νησιού. Θα συμμετέχει ο Δήμαρχος, η κυρία Κοζηράκη, από την Περιφέρεια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, ποια επιτροπή, δεν έχω καταλάβει. Ναι, έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή για να ελέγχει για τη μετάβαση. Μισό λεπτό να σας... Ναι, όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι λέτε. Ναι, μισό λεπτό να σας πω ακριβώς πώς είναι. Επιτροπή ή δημιουργία, δεν το ξέρω το θέμα, γι' αυτό ρωτώ. Είναι για το σχέδιο δράσης, είναι επιτροπή για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης στην ίσως Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας. Ναι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις πέργολες που κουβεντιάζουμε εμείς τώρα. Αυτό, ναι, ακούστε λίγο. Αυτό μας μιλήσαμε, κύριε Κοζηράκη, και πάνω σε αυτό μιλήσαμε για τις πέργολες. Ότι δεν ξέρει κάτι ακόμα, περιμένει εντολές πώς θα δράσει από το Υπουργείο, γενικά από το Υπουργείο, και επικεντρωμένη. Ουσιαστικά περιμένει μια κία να βγει ξανά, αν βγει. Για ποιο θέμα τώρα, γιατί μας έχει μπερδέψει. Το σωματείο αυτό. Τι δουλειά έχει το σωματείο στην Ελλάδα? Το σωματείο θα έχει διπλή δράση, θεσμοθετημένη, δηλαδή θα είναι και για το νησί και για το θέμα του παραλιακού μετόπου. Ένα-ένα, ξεκαθαρίστε μας το. Άλλο η επιτροπή που θέλετε να μας πείτε προφανώς. Και δεν μπορώ να. Α, σε αποσυντονίζουμε. Ακούστε λίγο. Σε επικοινωνία που είχαμε την αποκεντρωμένη για να συμμετέχουμε σε αυτό το την επιτροπή για το νήσο Χρυσή, πήραμε την ευκαιρία και μίλησαμε για τις κατασκευές του κύριε Κοζηράκη. Ωραία. Πάμε ένα-ένα όμως. Μου απάντησε ότι δεν είναι στο χέρι της να σταματήσει ή όχι την παράταση. Άρα αυτό που λέτε να στείλουμε ένα χαρτί στην αποκεντρωμένη, ουσιαστικά είναι ένα χαρτί το οποίο δεν έχει καμία ισχύ. Δεν μπορεί να το λάβει κανείς υπόψη, γιατί δεν μπαίνει αυτή την απόφαση το κάνω, δεν το κάνω. Ναι, μα γι' αυτό είπα, έχετε στείλει στο Υπουργείο κάποια αίτηση για παράταση. Περιμένουμε αν γίνεται ή όχι, αν το κάνουμε το επίσημο χαρτί όπως κάνουμε την πρώτη φορά. Ακολουθούμε τα ίδια βήματα με την πρώτη φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαφνικά βρέθηκε ότι πρέπει να κάνουμε χαρτί και δεν κάνουμε χαρτί, άρα δεν θέλουμε την παράταση. Εγώ τα ρωτώ κάποιον. Στην Αθήνα για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε κάθε φορά κάτι άλλο επειδή το πείτε κάποιον. Όχι, δεν το πει κάποιος. Πρόεδρε, η συνήθις πρακτική είναι όταν έχω ένα αίτημα να το κάνω γραπτό και να το στέλνω στα υπουργεία κλπ. Τώρα, με τα λόγια χτίζω ένα και κατόγια. Γι' αυτό με το τα λέω. Λόγια πήραμε και την πρώτη παράταση. Αυτό ναι, λέω, αλλά και επειδή το πήρα την πρώτη παράταση. Πήραμε και την πρώτη παράταση. Να. Άρα, εσείς λέτε ότι εντάξει, ας πούμε το έχει το ξέρει. Αν μπορεί ο υπουργός να το κάνει, θα το κάνει. Δηλαδή είναι μια άτυπη διαδικασία η οποία εφαρμόζει σε επανάληψη. Σε επανάληψη. Ό,τι βήματα κάναμε την πρώτη φορά, ακριβώς τα ίδια βήματα κάναμε και τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε σαν αιτιολογία λόγω COVID, αφήστε μας να δουλέψουμε τη σεζόν. Αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε σαν αιτιολογία ότι περιμένουμε απάντηση από τον αντιδήμαρχο και έχουμε ζητήσει και συνάντηση και με τον μελετητή από τον Αύγουστο. Είναι αυτή που περιμένουμε τη συνάντηση. Εκεί έχουμε στείλει αίτημα και δεν έχουμε λάβει απάντηση. Η αιτία που δεν έχετε λάβει κάποια απάντηση, τη γνωρίζετε? Περιμένουμε να κάνουμε μια συνάντηση. Περιμένουμε να κάνουμε μια συνάντηση και περιμένουμε απάντηση όταν ολοκληρωθεί η μελέτη. Μάλιστα, δηλαδή είναι θέμα ολοκλήρωση μελέτης. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, γιατί... Έχετε συζητήσει, πρόεδρε, έχει γίνει κάποια συνάντηση με τους καταστηματάρχες, κάποια συνάντηση δοσού, να δείτε αν θέλουν όλοι οι καταστηματάρχες αυτή την παράταση? Αυτό κάνουμε αυτές τις μέρες. Άρα δεν ξέρετε. Ένα καταστηματάρχη ακριβώς τι θέλει.
οι απόψεις διήστανται, αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλουμε εμείς είναι να δούμε πότε θα γίνει, να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα της επόμενης μέρας. Η εικόνα, αυτό, εικόνα που έχετε αποκομίσει από αυτές τις συναντήσεις είναι ότι υπάρχει το ποσοστό του οποίου συμφωνεί. Ο φόβος υπάρχει. Mm. Ο φόβος το λέμε να πώς καιρό. Είναι, αυτό υπάρχει. Mm. Είναι ξεκάθαρο. Ο φόβος επόμενης μέρας. Πότε θα κάνετε. Άρα δεν έχετε ολοκληρώσει αυτές τις συζητήσεις με τους συναδέλφους σας. Για να μιλάμε με όλους τους αλλά περνάμε και κοιτάμε πώς γίνονται τα έργα. Βλέπουμε ότι... Ποια έργα. Τη μελέτη, τα υπόλοιπα. Ο καθένας έχει ένα προβληματισμό. Μου λέει πώς θα γίνει. Θα γίνει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Αυτό το έργο καθυστέρησε λίγο. Τι θα γίνει, μήπως θα καθυστέρησε η δικιά μου κατασκευή. Καταλαβαίνετε. Αυτή η προβληματισμή και ο φόβος. Τις επόμενες μέρες, σε πόσο καιρό... Λογικό είναι, πρόεδρε, αυτό. Άρα δεν ξέρετε τι θα ζητήσετε, δεν έχει καταλήξει, δεν έχετε καταλήξει, ας πούμε, σε ένα δουσού. Αφήστε τον υπουργό, εσείς τι θέλετε, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Εσείς θέλετε ή δεν θέλετε παράταση. Να ξεκινήσουν οι μπουλντόζες να μπουν τέλος το Οκτώβρη και να τα καταδαφίσουν όλα εδώ τα παραλιακά. Τι θέλετε ακριβώς, ξέρετε. Σαν καταστήματα θέλουμε να... ως το δυνατόν ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου να είναι ελάχιστος και να μην πάμε 2-3 χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Αν δηλαδή γιατί θέλετε αυτό το πρόβλημα αυτό... δηλαδή είναι αυτό το εχέλιο ναι, δηλαδή, που πρέπει να υπάρχει. Γκρεμίζουμε αρχές του Νοέμβρη, γκρεμίζουμε. Mm. Πούμε ότι γκρεμίζουμε. Mm-hmm. Θα είμαστε έτοιμοι να χάσουμε αυτή τη ζώνη. Αυτό θα σας το απαντήσει ο Δήμος. Έχει κάνει τις μελέτες, ας πούμε. Είναι σε ποια φάση βρίσκεται η μελέτη, καταλάβετε, τι θα γίνει. Εκεί αλλά εκεί τώρα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Λέγοντας ότι θα πάρουμε μια παράταση, ένα χρόνο να δουλέψουμε και λόγω του COVID και λόγω των μέτρων, να δουλέψουμε, να κάνουμε. Δηλαδή, να βάλουμε κάποια χρήματα στην άκρη για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτά τα 1-2 χρόνια που απαιτούνται μετά. Η όποια απόφαση, δηλαδή της επιτροπής αυτής για το αν θα είναι το αίτημα για παράταση ή όχι θα εξαρτηθεί από την απάντηση του Δήμου σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και την ταχύτητα ναι, τους. Αυτό κοιτάμε και βλέπουμε, δηλαδή περιμένουμε και την τελευταία στιγμή από την κατασκευή και το προηγούμενο αίτημα, το εξάμηνο, ψηφίστηκε την τελευταία στιγμή. Εντάξει, να μην είμαστε τη τελευταία στιγμή, γιατί ο φόβος πολλαπλασιάζεται. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, για ποιους λόγους ζητάτε παράταση. Αν θέλετε να μας το απαντήσετε, νομίζω ότι έχει βγει από το ως συμπέρασμα από όλη αυτή τη συζήτηση. Μην το ξαναλέμε, είναι ο φόβος της επόμενης μέρας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα γίνει. Ναι, αλλά σε αυτό. Δεν έχουμε απαντήσεις. Δηλαδή, σε αυτό θα πρέπει να πιέσετε το Δήμο να σας δώσει απαντήσεις. Αν έχει ξεκινήσει η μελέτη, τι γίνεται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις, ρήτρες σε κάποια μελέτη. Δεν είναι έτσι, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Εσείς δεν έχετε ας πούμε, συνεργασία με το Δήμο να σας πει τι θα γίνει. Πού είναι η μελέτη, έχει ξεκινήσει η μελέτη. Πού είναι η μελέτη, σε ποιο στάδιο. Ναι. Πιθανόν να είναι και έτοιμη, με λέτε, από ό,τι ακούω. Πιθανόν. Ναι, πιθανόν. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι ουσιαστικά θέλουμε ό,τι ακούμε από τα δημοτικά συμβούλια και από τους αντιδημάρχους να αυτή την εικόνα έχουμε. Παίχτε και εσείς, την ίδια εικόνα έχουμε. Και τα καταστήματα μας έχουν αυτή την εικόνα και σου λέει τι πάω να κάνω, να το γκρεμίσω, να πάρω την παράταση, να τελειώνω γιατί έχουμε και κάποια δικαστήρια που τρέχουν. Θα τα γλιτώσουμε, τι θα γίνει. Καταλάβετε ότι ουσιαστικά ναι, λέμε να πάρουμε την παράταση, συζητάμε για την παράταση, αλλά και πολλοί σκέφτονται ότι πιθανόν μήπως είναι καλύτερα να το κάνω τώρα. Καταλάβετε, υπάρχει το αλλά, να το κάνω ή να ναι, μην το κάνω. Να το κάνετε τώρα, από τη στιγμή που έχετε συνεννοηθεί με το Δήμο, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, γνωρίζετε την κάθε λεπτομέρεια, το πώς θα γίνει η πέργολα, τι θα γίνει, πού θα πάει, τι βαδό θα έχει, τι χρώμα θα έχει, όλα αυτές τις λεπτομέρειες. Ναι. Τα πρέπει να τις ξέρετε, μου φαντάζομαι, για να προχωρήσει. Μα έχουμε κάνει δηλαδή, κατεδαφίζονται Οκτώβρη, Νοέμβρη η πέργολα, το Γενάρη, Φλεβάρι, πρέπει να ξέρετε τι θα κάνετε. Βέβαια. Για να μην πω τώρα, και επίσης ο κύριος Ασπραδάκης μας είχε πει ότι θα γίνει διαβούλευση και ξανακάνετε διαβούλευση και ξανασυνάντηση για το θέμα. Οπότε το χρονικό κάνει, πλαίσιο δηλαδή, σε αυτό. Και το χρονικό δηλαδή πλαίσιο, άνθρωποι θα πάρουν τα πυροβόλα, πώς το λένε τώρα. Το χρονικό πλαίσιο ήδη μας έχει δοθεί η εικόνα της, ότι θα χρονοτριβήσει κάπως. Εμείς αυτό δεν δηλαδή, αυτό έχουμε πει και εμείς. Και είπα ότι είμαστε σε φάση ότι ναι, να πάρουμε την αναστολή
την αναβολή των εγκατεδαφίσεων να την πάρουμε. Είναι εύκολο να την πάρουμε. Την προηγούμενη φορά είχαμε το COVID. Γιατί εκεί έγινε και πανελλαδικά, γιατί δεν ήταν μόνο οι κατασκευές στην Ιερά Πέτρα. Και την επικοινωνία του κύριου Κοζηράκη, είμαστε η τρίτη τέταρτη στη σειρά από όταν θα ξεκινήσουν, αν ξεκινήσουν τις εγκατεδαφίσεις. Δηλαδή θα δούμε ότι θα ξεκινά από άλλη περιοχή, στο Ηράκλειο και κάποιες περιοχές. Είμαστε τρίτη, τέταρτη. Μα νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ναι, τώρα, Πρόεδρε. Καθίστε, το βάλετε κάτω να το οργανώσετε και σε συνεργασία με το Δήμο. Να δείτε πού είναι η μελέτη, σε ποιο στάδιο. Δηλαδή, εγώ που είμαι και άσχετη από αυτά, νομίζω ότι πρέπει να το νοικοκυρέψετε λίγο. Δηλαδή, να δείτε σε συνεργασία με τους αντιδημάρχους, τους μελετητές, τι γίνεται, σε ποιο στάδιο μελέτη, πότε θα ολοκληρωθεί, για να δείτε και αν θα ζητήσετε παράταση ή όχι. Αλλά είναι 7 του Οκτώβρη σήμερα. Και αν τέλος του μήνα έρθει η μπουλντόζες και καταφύζουν την παραλία και κάνουν 2 χρόνια μετά να ανοίξετε και να γίνετε εδώ πέρα ένα εργοτάξιο, γιατί δεν ξέρουμε τι θα λέει η μελέτη, νομίζω ο κόσμος θα σας κυνηγεί με τις πέτρες. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω, αλλά έτσι θα γίνει. Υπάρχει μια αγωνία. Δεν φτάνει ο COVID, δεν φτάνει 10 χρόνια που είχαμε το αυτό. Δεν φτάνει που ανεβαίνει, αυξάνονται τα πάντα όλα, ο καφές, η ζάχαρη, ξέρω, το πετρέλαιο, δεν ξέρω τι άλλο, το φυσικό αέριο. Θα έχει και την ανασφάλεια ο κόσμος, αν θα μπορεί να δουλέψει. Πώς το βλέπετε? Όχι, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εδώ τώρα ποιος έχει δίκιο. Είναι θέμα βημάτων. Τι κάνω, 1, 2, 3 βήματα. Αυτό είναι και ο φόβος. Και δεν ξέρεις τι θα γίνει, να το κρεμίσουν, να μην το κρεμίσουν. Μα είναι ο φόβος. Γιατί πρέπει να σας καθυλώσει ο φόβος. Πάμε. Πάμε στην αναστολή. Την επόμενη εβδομάδα ας το σκεφτούμε λίγο. Καταλάβετε ότι υπάρχει μια και από τον κόσμο. Τη μια είναι έτσι, την άλλη. Μα γι' αυτό σας ψήφισε τώρα, Πρόεδρε, για να κάνετε κάποιες ενέργειες. Έτσι, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν βρίσκουμε άκρη και στο τέλος θα φαγωθούμε μεταξύ μας, νομίζω, με τις πέργολες. Εδώ θα γίνει τις πέργολες στο κάγκελο που λέμε. Θα ελπίσουμε ότι όλο αυτό το τραβάμε τώρα να βγει σε καλό. Ναι, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Το διατάφτα είναι σίγουρα για καλό από τη στιγμή. Απλά το χρονικό πλαίσιο είναι αυτό το οποίο, από ό,τι κατάλαβα, απασχολεί και τους καταστηματάρχες. Και αν έχετε παρατηρήσει, όλες οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την οργάνωση, έτσι ώστε να γνωρίζετε αυτό το χρονικό πλαίσιο από τις απαντήσεις που θα έχετε δεχτεί από το Δήμο, την Περιφέρεια και γενικότερα. Λοιπόν, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ωραία, θα μας ειδοποιήσετε να μάθουμε, να ενημερωθεί και ο κόσμος για τις ενέργειές σας. Τώρα που περνάμε ξανά από την παραλία για να πάρουμε μια δεύτερη γνώμη, έχουν πέσει και κάποιες προτάσεις. Διαφορετικές, ας πούμε, τις φορές, το πώς θα είναι η επόμενη μέρα μετά που θα καταδαφθεί. Αυτά έπρεπε να τα έχετε τελειώσει τον Αύγουστο τώρα. Τι μου τα λέτε τώρα? Τον Αύγουστο δεν μπορούσε κανείς να κάτσει να μιλήσει. Ούτε από τα καταστήματα. Ιούλιο, Αύγουστο, τουλάχιστον αυτό το χρονοδιάγραμμα είχαμε από τον αντιδήμαρχο. Τον κύριο Σπαδάκη. Μα δεν έξω, αυτό δεν αφορά τον. Εντάξει, και Σεπτέμβριο, σας πω. Μεταξύ μας, σχέση πώς θα προωθούν τα καταστήματα την επόμενη μέρα μεταξύ μας. Με τα όμορφα καταστήματα και αυτά, καταλαβαίνετε. Η αλήθεια. Μάλιστα, λοιπόν, εντάξει, Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα, γεια σας. Τώρα, δεν κάνω, βρε παιδί μου, αντιπολίτευση, αλλά προσπαθώ να καταλάβω.